Τον είδηση, και αν, Δημήτρη, και αν λέει ότι στο προϋπολογισμό του 2020 δεν προβλέπεται η συνέχιση της επιδότησης. Μήπως όμως θα βρείτε τον τρόπο να δώσετε κάτι το 2020 στο επίδομα θέρμανσης. Μήπως βρείτε τον Ιανουάριο έναν τρόπο να βοηθήσετε κάποιους ανθρώπους που θα αγοράσουν πετρέλαιο το 2020. Τι να σας πω. Αυτή τη στιγμή εγώ αυτό είναι η είδηση για τον προϋπολογισμό. Λοιπόν, ενώ με την προηγούμενη κυβέρνηση μας λέγανε κάντε μέχρι τότε, μέχρι τέλος του χρόνου, για να πάρετε επιδότηση για το πετρέλαιο που έχετε πάρει. Και έβγε, άνοιγε η πλατφόρμα το Φεβρουάριο, στην καλύτερη. Συνεπώς, άνοιγε η πλατφόρμα αφού οι άνθρωποι είχαν πάρει κατά βάση πετρέλαιο για όλο το χρόνο. Και τη δεύτερη δόση την παίρνανε τον Ιούνιο. Εσείς λέτε. Όλα τώρα. Όσοι προλάβατε τον κύριο, είδατε ή κάντε τον οικοκυριό σας. Να επαναλάβουμε, Δημήτρη, τις ημερομηνίες είναι σημαντικό γιατί βγάζουμε είδηση. Μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου πρέπει να έχουν κάνει την αίτησή τους για να μπορέσουν μέχρι να πάρουν το επίδομα. Μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου και μέχρι τις 31 θα πάρουν το επίδομα. Να, πάρουνε, να έχουν πάρει, όχι, πετρέλαιο. Να έχουν πάρει το πετρέλαιο. Να έχουν πάρει το πετρέλαιο και να πάρουν και το επίδομα. Θα πάρουν το επίδομα. Αλλά το κλειδί σε αυτή την υπόθεση είναι το εξής. Ότι οι άνθρωποι μπορούν να πάρουν πετρέλαιο στο διπλάσιο